Η Μαρίνα Φιλιππίδου, που διετέλεσε πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επί των ημερών της οποίας δόθηκε μεγάλη προτεραιότητα στην επίλυση των προβλημάτων της Παιδόπολης, με σχετική της δήλωση καθώς και με επιστολή της, έκανε γνωστή την έντονη δυσαρέσκειά της για τις ανακρίβειες του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Σωτήρη Σωτηριάδη, οι οποίες σύμφωνα με την ίδια παραπληροφορούν τους πολίτες της Καβάλας και αδικούν τις προσπάθειες των προηγούμενων δύο διοικήσεων του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Καβάλας, και με τη σειρά της δίνει τη δική της απάντηση. Για όλο αυτό το έργο που είχα τρέξει πάρα πολύ προσωπικά, αλλά και όλο το διοικητικό συμβούλιο, και τα δύο διοικητικά συμβούλια μάλλον, είχα πάρα πολύ μεγάλο άγχος και γι' αυτό ζητούσα την παράταση. Όταν λοιπόν αντικατασταθήκαμε, ενημερώσαμε τον τότε πρόεδρο και του είπαμε ότι επήγε το έργο να τελειώσει μέχρι το 2015. Το 2015 λοιπόν, ενώ ξεκίνησε η ανακατασκευή των κτηρίων, το έργο του εξοπλισμού που ήταν 650.000 δραχμές, ενώ ήξερε ότι θα γινόταν τον Ιούλιο του 2015, δεν βγήκε φως ο διαγωνισμός ποτέ στον αέρα και έμαθα πριν λίγο καιρό ότι απεντάχθηκε και ότι ξαναεντάσσεται στο 2016, άρα με πάρα πολύ μικρότερο ποσό στα μισά χρήματα, που σημαίνει ότι εμείς είχαμε καταφέρει με τα χρήματα αυτά να μπορούμε να καλύψουμε μέχρι και 100 παιδιά. Δηλαδή αν τα έχουμε και τρίκλινα, μα χρειαζότανε, ντουλάπια, γραφεία, τα πάντα, χαλιά, κουρτίνες, οτιδήποτε χρειαζότανε για να εξοπλιστεί και να γίνει ένα μοντέρνο σπίτι για αυτά τα παιδιά. Με τις 350.000 καταλαβαίνετε ότι θα είναι λιγότερα και τα έπιπλα και προφανώς ίσως και χαμηλότερης ποιότητας. Και εδώ λοιπόν έρχεται η αγανάκτησή μου και η στεναχώρια μου, ότι αυτό το οποίο το είχα προβλέψει, ότι αφήστε με να παραμείνω για να τελειώσω το έργο μου, δεν έγινε. Εν τούτης όμως ο κ. Σωτηριάδης, και αυτή είναι η αίσθησή μου, όλο αυτόν τον χρόνο δεν τον άκουσατε μία φορά όμως να κάνει μία αίσθηση. Εγώ τόλμησα πολλές φορές να τα βάλω και με κυβερνητικούς παράγοντες για αυτά τα παιδιά. Δεν με ένοιαζε τίποτα, ήταν ιερός ο σκοπός και δεν ήθελα να είμαι αρεστή σε κανέναν. Και νομίζω ότι ό,τι κερδίσαμε, έτσι το κερδίσαμε. Αν δεν θέλαμε εμείς και αν δεν είχαμε τη βούληση και τη θέληση, δεν θα γινόταν αυτό το έργο από μόνο του. Ούτε ο Δήμος θα τον αναλάμβανε έτσι ξαφνικά από μόνος του. Θεωρώ λοιπόν ότι αμέλησε αυτή η διοίκηση και ο πρόεδρος δεν έκανε καμία ενέργεια, δεν διεκδίκησε τίποτα για αυτά τα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό, και το πρόγραμμα, για να πω, και το πόρισμα ακόμα δεν έχει εκδοθεί για τις κακοδιαχειρήσεις της Δράμας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η αντικατάστασή μου ήταν επιζήμια για τα παιδιά της Παιδόπολης και γι' αυτό και έγραψα και αυτή την επιστολή, για να επισημάνω ότι χωρίς αγώνες και χωρίς διεκδικήσεις δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει τουλάχιστον από τώρα να διεκδικήσει όσο χρόνος του παραμένει για τα αυτονόητα. Και ζητώ βέβαια από την κυβέρνηση, επειδή λήγει η θητεία αυτή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 6 Οκτωβρίου, να γίνει ένας διαγωνισμός αξιοκρατικός, όπως έγινε στα νοσοκομεία ή όπως προβλέπεται να γίνει, είπαμε, τον νέο νόμο για των δημοσίων υπαλλήλων, με αξιοκρατικά στοιχεία και να υπάρξει μια αποτελεσματική διοίκηση.